Γεια σας. Είμαι ο Θανάσης Πισαλίδης, τεχνολόγος γεωπόνος και ελαιοπαραγωγός από την περιοχή της Νέας Εφέσου του νομού Πιερίας. Η εποχή της συγκομιδής ελιάς πλησιάζει, αν και σε κάποιες περιοχές της χώρας και για κάποιες ποικιλίες έχει ήδη ξεκινήσει. Η ανάγκη επιλογής και απόκτησης ενός ελαιορευδιστικού είναι επιτακτική. Ποιο όμως είναι το καλύτερο και καταλληλότερο ελαιορευδιστικό? Αυτό το διάστημα οι παραγωγοί βομβαρδίζονται κυριολεκτικώς από διαφημίσεις που αφορούν τα ρευδιστικά και καλούνται να επιλέξουν ένα από αυτά. Ποια είναι όμως τα κριτήρια επιλογής ενός καλού, σωστού ελαιορευδιστικού? Μία επιλογή, αλάνθαστη θα έλεγα, είναι η εξής. Επιλέγουμε ένα μηχάνημα, στην προκειμένη περίπτωση ένα ραβδιστικό, το οποίο να είναι αξιόπιστο, να μην μας βγάζει προβλήματα, ζημιές, βλάβες, να μπορεί να μας κάνει τη δουλειά για την οποία προορίζεται και να έχει το χαμηλότερο δυνατό κοστολόγιο. Να είναι αυτό που λέμε ένα μηχάνημα value for money, δηλαδή ένα μηχάνημα που να αξίζει τα λεφτά του. Ένα τέτοιο μηχάνημα, ένα τέτοιο ραβδιστικό θα παρουσιάσουμε σήμερα, το οποίο θα το χαρίσουμε κιόλας σε έναν τυχερό από εσάς. Το πώς θα γίνει αυτό θα το δείτε στο τέλος του βίντεο, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος για να δείτε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Η κατασκευάστρια εταιρεία Colovos Group και ο συνεργάτης στη Βόρεια Ελλάδα, Μπαζάκας Δημήτρης, μας παραχώρησαν αυτό εδώ το ραβδιστικό για να το παρουσιάσουμε και μπορούμε να σας το δείξουμε αυτή τη στιγμή. Το ραβδιστικό αυτό είναι, όπως μπορούμε να δούμε, τύπου αχινός. Το βλέπουμε από τις σακίδες εδώ πέρα και συνοδεύεται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η εταιρεία βλέπετε ότι έχει έδρα τη Σάμο και είναι ένα 100% ελληνικό προϊόν. Να πούμε κάποια χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Η βέργα του είναι από ελαφρύ κράμα αλουμινίου και βγαίνει σε τρία διαφορετικά μήκη ανάλογα με τις ανάγκες του παραγωγού. Μπορεί να κουμπώσει βέργα από 1,7, 2,4 μέχρι και 3 μέτρα μήκος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι στα 2,4 μέτρα και το βάρος του είναι στα 2,6 κιλά, που σημαίνει ότι είναι από τα ελαφρύτερα της αγοράς. Το μοτέρ που συνοδεύει το μηχάνημα έχει σχή 280 βατ με 1850 RPM στα 12 volt. Μια λεπτομέρεια που μου έκανε εντύπωση είναι αυτές εδώ οι βίδες, οι οποίες δένουν το μοτέρ, και προσέξτε ότι μιλάμε για βίδα με παξιμάδι και όχι για λαμαρινόβιδα που βιδώνει στο πλαστικό σώμα του μοτέρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την αντοχή του μηχανήματος στο χρόνο. Διατίθεται επίσης με σιλικονούχο καλώδιο 15 μέτρων, εύκαμπτο, και τα κροκοδυλάκια που λέμε είναι ελληνικής κατασκευής και είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας. Να δούμε λίγο και τις μπάλες του μηχανήματος. Οι μπάλες αυτές είναι, όπως είπαμε, είναι τύπου αχινού, είναι από σιλικόνη. Οπότε μιλάμε για μία εύκαμπτη ακίδα. Έτσι βγαίνει από τον κατασκευαστή. Αλλά κατά παραγγελία μπορεί να αντικατασταθούν είτε από ακίδες με ανθρακόνημα, όπως είναι αυτές. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα αντικατεστεί την μπάλα της σιλικόνης και μπαίνει με ανθρακόνημα. Είτε με ακίδες Nanoflex. Nanoflex ακίδες είναι προϊόν νανοτεχνολογίας και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που προσφέρουν είναι ότι
δεν μεταδίδονται οι ασθένειες από το ένα φυτό στο άλλο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά για, είτε για περιοχές που έχουν έντονα μυκητολογικά προβλήματα, είτε και για δέντρα τα οποία είναι προβληματικά. Οι ακίδες νανοτεχνολογίας δεν μεταφέρουν τους, τα μικρόβια, τα παθογόνα, από το ένα δέντρο στο άλλο. Τώρα, να δούμε λίγο την κεφαλή του μηχανήματος, αυτό εδώ πέρα, και να δούμε κάποια ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν την κεφαλή του ραδιστικού. Εδώ έχουμε, μας έχει παραχωρήσει η εταιρεία μια τομή, ας το πούμε, της κεφαλής, που μπορούμε να δείξουμε. Να δούμε εσωτερικά πώς είναι. Αυτό βέβαια στην πραγματικότητα είναι γεμάτο γράσο, αλλά εδώ θέλουμε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Έχει μεταλλικά ελικοειδή γρανάζια, έκεντρα χιτοπρεσαριστά, για μηδενικούς κραδασμούς. Βλέπετε πώς μετακινούνται. Για να πετύχουμε την μέγιστη απόδοση του μηχανήματος, η ταλάντωση στο έκεντρο, στον οριζόντιο άξονα, ο οποίος έχει και 4 ρουλεμάν, τα βλέπετε στην πάνω επιφάνεια, για απόλυτη ευθυγράμμιση είναι αυτά, είναι 18,5 μοίρες, πετυχαίνοντας έτσι μέγιστη παραγωγή με μηδενικά προβλήματα. Μπορείτε να δείτε εδώ τώρα πώς λειτουργεί το γρανάζι. Είναι σημαντικό το ότι είναι υποκλήση, υπογωνία, στο πούμε, τα γρανάζια και όχι κάθετα. Αυτό σημαίνει ότι απορροφάει όλους τους κραδασμούς και έχει πολύ καλύτερη λειτουργία. Λοιπόν, αυτό ήθελα έτσι να δείξω σαν λεπτομέρεια μέσα. Τώρα, αυτά ήταν σαν πρώτη παρουσίαση του ραβδιστικού, κυρίως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο βιντεάκι επίδειξη στην ουσία των δυνατοτήτων του ραβδιστικού στο χωράφι, στον αγρό, στο περιβόλι, όταν θα έρθει η περίοδος συγκομιδής, που στην περιοχή τη δικιά μας θα έρθει σε κανένα μήνα. Οπότε περίπου τότε θα αναμένουμε και το δεύτερο βιντεάκι επίδειξης. Τώρα, όσον αφορά τον διαγωνισμό που προανήγγειλα, η διαδικασία είναι γνωστή και αφορά στην ουσία 4 απλά βήματα. Το πρώτο βήμα, για να συμμετάσχει κάποιος δηλαδή στον διαγωνισμό, είναι να κάνει μια εγγραφή στο κανάλι. Το δεύτερο βήμα είναι να κάνει μια κοινοποίηση του συγκεκριμένου βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το Instagram κτλ. Το τρίτο βήμα είναι να κάνει ένα like στο βίντεο. Και το τέταρτο είναι να αφήσει ένα σχόλιο, όποιο θέλει αυτός, κάτω από το βίντεο, το οποίο θα χρησιμεύσει στη διαδικασία επιλογής κλήρωσης του νικητή. Ο διαγωνισμός θα κρατήσει ένα μήνα και θα ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου του τρέχοντος χρόνου. Η ανακοίνωση του νικητή θα γίνει με ανάρτηση στη σελίδα μου στο Facebook. Είναι μια απλή διαδικασία. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους και ευχαριστώ πολύ για τη θέση του βίντεο. Να είστε καλά.